Είναι μεγάλη η χαρά μας όταν έχουμε δίπλα μας ανθρώπους, εκπροσώπους της ποδοσφαιρικής ιστορίας που δόξασαν και λάμπριναν μια ολόκληρη περίοδο, αφήνοντας με ανεξίτηλη μελάνη τα σημάδια μιας μεγάλης πορείας. Και είναι μεγάλη η χαρά μου που έχουμε δίπλα εδώ στο στούντιο του Greek Today τον κύριο Γιώργο Βλάχο, τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Όφη επί σειρά ετών, πρωταγωνιστώντας σε μια επίσης μεγάλη ομάδα, μια από τις πρώτες μεγάλες ομάδες του Όφη. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Σας εύχομαι, δεύω τα προεόρτια, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά και όλα να πηγαίνουν καλά και για σας, για την εργασία σας και για εσένα Αντώνη και για το φίλο μου τον κύριο Δημήτρη Παπαμαθαϊκή και για όλο τον κόσμο. Η επόμενη χρονιά να είναι όσο καλύτερη για την Ελλάδα μας. Όσο καλύτερη από το στόμα σας και στο Θεού το αυτή. Χαίρομαι πρώτα απ' όλα κύριε Γιώργο που σας βλέπω. Το λέγαμε και πιο πριν, γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια βέβαια και όταν εσείς ήσασταν στην ηλικία μου, σας θυμάμαι έτσι σε αυτή την περίπτωση να κάνουμε ωραίες συζητήσεις, ποδοσφαιρικές συζητήσεις, να μιλάμε για τον Όφη, για τον Παναθηναϊκό δευτερευόντας, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και έτσι θέλω και σήμερα να μιλήσουμε, ξεκινώντας βεβαίως από την ομάδα του Όφη. Πολύ Αντώνη μου, ήταν σαν και σένα, μικρά παιδιά όταν ήρθα εγώ εδώ και μεγαλώσανε μαζί μας, μεγαλώσανε με τον Όφη και φτάσανε να δούνε με τον Όφη πάρα πολύ καλές στιγμές. Όχι μόνο φίλαθλοι και οπαδοί του Όφη, αλλά γενικά όλη Κρήτη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Όφη, μου δίνετε την πάσα, και να ξεκινήσουμε, κύριε Γιώργο, να ζητήσω την άποψή σας πρώτα απ' όλα από το παιχνίδι που έγινε προχθές στο Θόδωρος Βαρνογιάννης, το μάτς του Όφη με τον Ολυμπιακό, το παρακολουθήσατε, Όφη που προσπάθησε, προηγήθηκε στο σκορ, είχε μια καλή εμφάνιση, τουλάχιστον για το ίμιση του, για το πρώτο μέρος, το πάλεψε, χειροκροτήθηκε στο τέλος από τον κόσμο που βρέθηκε, σχεδόν γέμισε το Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, σε αυτή τη βροχερή νύχτα. Είναι γεγονός ότι σε αυτό το μάτς ο Όφη ήταν αρκετά καλός, θα μπορούσε να έχει πάρει και αποτέλεσμα, αλλά να τα λέμε τα σίκα-σίκα και τα σκάφη-σκάφη. Δεν είναι επειδή είναι Ολυμπιακός, θα περάσει ο Ολυμπιακός και θα κερδίσει. Ή ο Παναθηναϊκός, ή η ΑΕΚ, ή ο Άγιαξ, ή ο αυτό. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο παίζει μέσα για να κερδίσει. Μπαίνει μέσα για να κερδίσει. Ο προπονητής φτιάχνει αυτό που πρέπει να κάνει για να μπορέσει η ομάδα και στα μετόπιστε να είναι δυνατή και επιθετικά ακόμα καλύτερη. Και εφόσον ο Όφη τόσα χρόνια παίζει στην Α' Εθνική, δεν θα ήθελα εγώ προσωπικά που έχω παίξει στον Όφη. Και θα σας πω και ένα παράδειγμα σχέση με τον Ολυμπιακό που έχω παίξει στον Όφη, να έρχεται και να φοβόμαστε Όφη τον Ολυμπιακό. Όφη δεν πρέπει να φοβάται καμία ομάδα. Και ευτυχώς που τώρα στο τιμόνι της ομάδος βρίσκεται ο Νίκος Ονόμπλιας, μικρό παιδί τότε που ήμουν ένας από τους ανθρώπους που είπα στο τεχνικό team του Όφη και στον Αριστείο του Βασιλείου ότι αυτό τον πιτσερικά να τον πάρετε. Παίζαμε σε ένα μάτς, παρένθεση αυτό, με τον Ηρόδοτο, στον Ηρόδοτο, εγώ δεν πήγα να πάω με την ομάδα των παλεμάχων στο τυμπάκι που είχε μάτς και παίξαμε την ομάδα που έπαιξε ο Νόμπιας και δοκίμαζε Όφη. Ναι. Και έπαιξε αριστερό μπακ. Λοιπόν, ο Νίκος ο Νόμπιας ήταν αριστερό χαφ. Πιστεύω να το θυμάται ο Νίκος, ήταν στο γήπεδο του Ηρωδότου. Λοιπόν, και βλέπω ένα παίχτη που μου δίνε την μπάλα, του έδινα την μπάλα, βγαίναμε, κάναμε, έκανε τη σέντρα του, έκανε το σούδο του και τέτοια. Και λέω, δοκιμάζετε αυτού του παίχτε. Προσωπική μου άποψη, ο μικρό, να πούμε τη λέξη γιατί και ο Νίκο ήταν μικρό όμω, πρέπει να τον πάρετε. Και τον πήρανε και έφτασε ο Νόμπια να έγινε αυτό που έγινε. Και μπράβο και συγχαρητήρια. Και είναι και καλό ορπονητή. Και ευτυχώ που η διοίκηση του Όφη του έδωσε τα ηνία του Νίκου να μπορέσει γνωρίζοντα κάποια πράγματα και για την ομάδα. Και για το περιβάλλον που βρίσκεται,
να κάνει μια ομάδα ανταγωνιστική, στα play-off να πάει καλά, να μείνει ομάδα στην κατηγορία και φέτος να ξεκινήσει μια ομάδα και αυτή τη στιγμή να είναι στην τέταρτη θέση. Μάλιστα. Δεν λέμε ότι η Όφη μπορεί να πάει παραπάνω από τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ ή τον Παναθηναϊκό ή την ΜΠΑΟΚ. Όχι. Αλλά πώς καποτελάρισε πήρε πρωτάθλημα. Δεν λέμε ότι στην Ελλάδα θα μπορεί μια επαρχιακή ομάδα να πάρει πρωτάθλημα. Είναι λίγο δύσκολο. Και από την εποχή μου και από πλέον την... απογορευτικό με τα σύγχρονα δεδομένα. Ναι. Και ειδικά τώρα με... Με τα μπάτζετ των εκατομμυρίων. Ναι. Υπάρχουν όμως ομάδες που ναι, μεν παίρνουν πολλούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι όμως δεν είναι όλοι ποδοσφαιριστές καλοί. Είναι ένας-δύο ποδοσφαιριστές καλοί, οι υπόλοιποι είναι μέτριοι ποδοσφαιριστές. Προσωπική μου άποψη. Αυτή η παγκοσμιοποίηση έχει κάνει και καλό σε ορισμένες ομάδες, αλλά έχει κάνει και κακό. Όποιος όμως έχει το χρήμα, αυτόματα, Αντώνη μου, παίρνει τους καλούς τους παίκτες και άλλοι παίρνουν από το πιο κάτω. Ναι, λοιπόν. Βέβαια, έτσι είναι από το κάτω. Φτιάξατε πολλά θέματα. Ναι, και αν είσαι τυχερός και βρεις κάποια καλά ταλέντο ή έναν ποδοσφαιριστή που να σου πει καλά, να ταιριάξει με την ομάδα, λες, αυτός το πέτυχε μαζί μας. Αλλά και τι γίνεται. Την επόμενη χρονιά φεύγει. Το χάνεις. Έτσι είναι πλέον. Ναι. Είναι, είναι ακριβώς η παγκοσμιοποίηση αυτά που οι ομάδες που έχουν τη δυνατότητα την οικονομική μπορούν να πάρουν καλύτερους παίκτες από τις ομάδες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Το οποίο σε μικρογραφία, κύριε Γιώργο, ίσχυε σε όλες τις ιστορικές περιόδους. Ναι, ναι, ισχύει. Ισχύει. Αλλά πάντα δεν είναι το οικονομικό. Υπάρχουν και ομάδες. Υπάρχουν και ομάδες που έχουν πάρει και πολλούς ποδοσφαιριστές και έχουν εξοδέψει παχτολό χρημάτων και δεν πετυχαίνουν τους στόχους τους. Γιατί να μην μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους τους, Αντώνη, αυτές οι ομάδες που έχουν αυτούς τους καλούς ποδοσφαιριστές. Θα τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί έχετε δείξει αρκετά θέματα. Πρώτα απ' όλα, επιστρέφοντας στον Όφη και πριν μιλήσουμε γενικότερα για ποδόσφαιρο, είπατε για τον Νίκο τον Όφη, για τη συμβολή του, ότι νομίζω αυτό είναι καθολικά παραδεκτό, ότι έχει κέρια συμβολή στο να παρουσιάζει μια διαφορετική ομάδα φέτος Όφη στο πρωτάθλημα, μια πιο σκληροτράχηλη ομάδα με μια διαφορετική νοοτροπία. Τι σας αρέσει περισσότερο στον φετινό Όφη, κύριε Γιώργο? Προσωπική μου άποψη είναι, ναι, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, τεχνικό ποδόσφαιρο, αλλά με την μπάλα που θυμίζει εν μέρη το ποδόσφαιρο που παίζει Manchester City επί εποχής Guardiola, αλλά σαν κάτι να λείπει. Σαν κάτι να λείπει και ειδικά επιθετικά. Και καμιά φορά και αμυντικά. Είδαμε και χθες και αμυντικά και με τον Άρη αμυντικά. Είχε, όταν η ομάδα έβγαινε επιθετικά και προσπαθούσε να κάνει φάσεις για να μπορέσει να πετύχει γκολ, αυτόματα ήταν ευάλωτη στην άμυνα. Εκεί θα πρέπει ο Νίκος να φροντίσει αυτό το πηγενέλα των παιχτών, των αμυντικών που βγαίνουν επίθεση ή των επιθετικών που γυρνάνε πίσω, να γίνει πιο καλό. Και οι επιθετικοί να γυρίζουν πιο γρήγορα πίσω και να μαρκάρουν, γιατί και με τα γκολ που φάγαμε προχτές και με τον Άρη, οι παίκτες ήταν πιο μαρκάριστοι που σουτάρανε. Δεν είναι δυνατόν να βρίσκεσαι σε μια ομάδα μες στη μεγάλη περιοχή και να έχεις τον παίκτη σου ξεμαρκάρει όσο στα 2 μέτρα. 2 μέτρα γυρίζει, σουτάρει, βάζει γκολ. Έτσι έγινε και χτες. Όπως και τον γκολ που φάγει ο Ολυμπιακός, έγινε από λάθος του παίκτη του Ολυμπιακού που έκανε τσαφ και πήγε μπάλα στο διαμαντί. Αλλά αυτό το ποδόσφαιρο τα έχει. Μην πάμε ότι ένα 30% κανείς δεν ξέρει στο ποδόσφαιρο ποιος θα κερδίσει και τι ώρα θα κερδίσει και τι ώρα θα βάλει τον γκολ. Είναι χαοτικό παιχνίδι, είναι πολλές σταθερές, ευμετάβλητες που ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αλλά κάνεις και εσύ. Δίνουν διαφορετικές προοπτικές. Κάνεις και εσύ, συγγνώμη, Αντώνη, στις ενέργειές σου σαν προπονητής και σαν ομάδα και σαν ποδοσφαιριστής. Εγώ όταν έπαιρνα στο γήπεδο και με τον Όφη, λέω ποιον έχω αντίπαλο. Σήμερα έχω αντίπαλο αυτόν. Α, προετοιμάζομαι. Φεύγει από αριστερά, φεύγει από δεξιά. Μου τριπλάρει από τη δεξιά, από την αριστερή πλευρά. Έχει καλό αριστερό πόδι. Να του δώσω το αριστερό πόδι,
να σουτάρει που είναι το πόδι που δεν είναι καλό. Τον μελετούσατε και τότε τον αντίπαλο. Ακριβώς. Έπρεπε να μάθεις εσύ ο ίδιος, όχι να σου το πει ο προπονητής, ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες που πρέπει να τους μαρκάρεις γιατί σου βάζουν τον γκολ. Γιατί έντονοι βάζουν τα γκολ, τα center for τα γκολ συνέχεια. Δεν τους μαρκάρουνε. Τη σημερινή εποχή δεν τους μαρκάρουνε. Κάποτε λέγανε, συγγνώμη για την έφερα, σαν δέλα θα κολλάς ο center back στο center for. Και δεν έβαζε γκολ. Τώρα βλέπουμε ο Αραμπί, ο Τάδε. Όλοι οι center for βάζουν γκολ. Το γκολ είναι μια ενέργεια ομαδική. Υπάρχει όμως και ικανότητα. Δεν ελαχιστοποιείται, συγγνώμη σας διακόπτω όμως τώρα, ναι, κύριε Γιώργο, ο χρόνος αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο, όλα δεν γίνονται πιο γρήγορα. Ο χρόνος δράσης του center for, οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, αλλά στην προκειμένη περίπτωση του κεντρικού επιθετικού, δεν είναι πιο περιορισμένος από ότι στη δική σας εποχή, από ότι στην τότε ποδοσφαιρική περίοδο που υπήρχε χώρος, υπήρχε χρόνος για ένα ποδοσφαιριστή να δώσει συνέχεια, να αναπτύξει το φωνικό του ένστικτο και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ναι, γιατί παίζαμε εμείς τότε επιθετικά. Παίζαμε επιθετικά. Εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης, ακόμα και με τον Ολυμπιακό, ακόμα και με την ΑΕΚ, ακόμα και με τον ΠΑΟΚ, παίζαμε επιθετικά, δεν καθόμαστε στην άμυνα. Βγαίναμε, τα μπακ βγαίνανε, κάνανε ενέργειες, σουτάρανε, βάζανε γκολ. Και τότε, με πολύ καλές ομάδες σου, αυτά τα μεγάλα ονόματα. Μπορεί ο Όφη, αλλά το να παίζει ο Όφη συνέχεια. Βλέπαμε και με τη σύζυγό μου το μάτσε χθες και μου λέει, μα αυτοί παίζουν πολύ αργά. Στο ένα ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αυτοί λέει παίζουν πολύ αργά. Και συγγνώμη, όχι. Το ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Αυτοί λέει παίζουν πολύ αργά. Τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη. Εχθές. Ναι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Λέει πολύ αργά. Πώς είναι Παναθηναϊκός, παίζει πολύ αργά. Άμα η μπάλα πρέπει να γυρίσει. Και βλέπω Αντώνη μου, πάω στα δικά μου, με ένα χρόνια προπονητής και πάω στα δικά μου πράγματα που ξέρω. Δεν είναι δυνατόν να γυρίζει την μπάλα από το κέντρο του γηπέδου να την γυρίσει στον τερματοφύλακα. Θα πρέπει να κάνεις πάλι, να πάει να γυρίσεις πίσω και να ξαναπάς μπροστά. Δηλαδή, πρέπει να γυρίσεις πίσω και πρέπει να ξανακάνεις επίθεση. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Η ομάδα του Γκουαρδιόλα, που όλοι έχουν πάρει αυτό το στυλ, δεν κάνει αυτό το πράγμα. Η ομάδα του Γκουαρδιόλα γυρίζει την μπάλα γρήγορα, κάθε την πάσα, δεξιά, έξω αριστερά. Στου κατάλληλου παίκτε. Κύριε Γιώργο, ναι, άλλη πίστα. Εδώ μιλάμε για πίστε διαφορετικέ όμω. Ναι, αλλά δεν μπορεί να θέλει να κάνει, Αντώνη μου, κάτι σε αυτά τα πράγματα, το ίδιο πράγμα, χωρί να έχει του κατάλληλου παίκτε. Χωρί να παίζει γρήγορα η μπάλα στο γήπεδο και στο καλό χορτάρι που υπάρχει. Όλοι θέλουν να την κοπιάρουν τη Manchester City, αλλά δεν μπορούν πολύ. Ξέρετε, είναι ένα θέμα μεγεθών. Την μπάλα πρέπει να την παίζει γρήγορα, Αντώνη. Όπω και πολλέ κάθετε πάσει. Εδώ δεν βλέπω τώρα στον οικοποδόσφαιρο πολλέ κάθετε πάσει. Παλιά στον Ολυμπιακό υπήρχε ένα Δελικάρη, να μην λέω το δωμάτιο το συμπαίκτη μου, και άλλοι παίχτε, με μισό Παπαϊωάννου που ήταν και γκολτζή, αλλά κάνανε και σημερινά αυτό που λέμε assist. Ναι, ναι, στην τελική πάσα. Ναι, η τελική πάσα. Εμεί σε κάθε μάτς την παλιά εποχή, που ήταν και παίζανε και αμυντικά κιόλα, όχι τη δικιά μου εποχή, ναι, που παίζανε και κλειστά, γιατί παίζαμε το 4-3-3. Αλλά είχαμε καλούς παίχτες, πολύ καλούς παίχτες, αυτόματα γυρνάγαμε όλοι πίσω. Μόλις χάνονταν η μπάλα, γυρνάγαμε όλοι μπροστά. Με μια τακτική όμως, έτσι. Δεν φεύγαμε όλοι μπροστά και τρώγαμε τα γκολ. Εγώ έπαιξα 7 χρόνια στον Όφη. Και 76-83. Μαζί με τα άλλα παιδιά και έχω 7 ήττες. Εδώ μες στο Ηράκλειο. Μέσα στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Δύο από τον Παναθηναϊκό, δύο από την ΑΕΚ, μία από τον ΠΑΟΚ, μία από τη Λάρισα και ένα από τα Γιάννενα. Και αν εξαιρέσεις το μάτς με τον ΑΕΚ και με τη Λάρισα, που δικαιωματικά χάσαμε, τα άλλα μάτς πρέπει να τα κερδίσουμε. 7 ήττες. 130 μάτς περίπου. Φοβερό στατιστικό στοιχείο και είναι ενδεικτικό, νομίζω, άκρος για τη δύναμη της έδρας τότε του. Και μίλαγα και εμένα σε μια συνέντευξη που έδωσα πρόσφατα στο Φως και τους ευχαριστώ που σαν αντίπαλο δέω στον Παναθηναϊκό και στον Όφη και ήρθαν και μου πήραν συνέντευξη στο Φως πριν 2 μήνες. Έλεγα αυτό το πράγμα ότι ναι, μεν είναι Ολυμπιακός, αλλά Ολυμπιακός.
δεν περνάει τους δύο μέσα από το Ηράκλειο. Εγώ 7 χρόνια στον Όφη είχα από τον Ολυμπιακό 5 ισοπαλίες και 2 νίκες. Και μία ισοπαλία, ήταν τα 3-3, πω και το παράσιμο. 13 ράματα. Που βγήκα από το μάτς. Το οποίο το έχετε ακόμα. Ναι, είναι παράσιμο. Ένα παράσιμο τότε με τον Αρβανίτη, τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, στη σύγκρουση καταγίνει αναγκαστική αλλαγή πάρα πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Ναι, στο 8 λεπτό. Και το έχετε το. Ναι, αλλά το θετικό ξέρεις ποιο είναι. Ναι. Ότι η μπάλα έμπαινε γκολ. Και την προλάβανα στη γραμμή. Από ότι είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός. Οπότε η ιστορία του παιχνιδιού και του πρωταθλήματος να είχε διαφορετική τροπή, όπως λέτε. Προηγηθήκαμε με τον Άιμερ στο Δημήτρη Παπαδόπουλο 3-1. Ναι. Εγώ τα βλέπα από το νοσοκομείο. Αυτό το μάτς. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Δεν φοβόμαστε τον Όφη. Και εγώ σαν προπονητής έλεγα, παιδιά, μα μου λέει, σήμερα θα χάσουμε. Γιατί θα χάσουμε. Να μην πάω στη γνωστή ρίση του Πούσκας 11 και 11. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Ναι. Θίγεται λοιπόν κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το θέμα της νοοτροπίας. Πέρυσι θυμόμαστε έναν Όφη ο οποίος πραγματικά έδειχνε κάποια σημάδια. Να σε διακόψω πριν μου πεις τίποτα. Ορίστε. Δεν μπορούσα ποτέ στη ζωή μου να φανταστώ ότι ο Όφη θα είχε 10 συνεχόμενες ήττες. Κανείς μας. Είναι ιστορικό αρνητικό ρεκόρ αυτό. Βαρομετρικό χαμηλό, να το πούμε αλληγορικά. Όπως έχει και νίκες. Νίκες να έχει. Είτε να μην έχει. Με κατάλαβες, Άντωνη μου. Ήτες να μην έχεις. Νίκες να έχει συνεχόμενες. Αυτό είναι μια ομάδα. Συνεχόμενες νίκες. Ναι, ήταν πραγματικά κάτι που δεν το περίμενε κανένας. Αλλά να σας πω όμως και κάτι άλλο. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν θέλει και πολύ για να σε πάρει από κάτω. Είναι μετάβλητο. 2-3 κακά αποτελέσματα. 2-3 τραυματισμοί κέριων στελεχών της ενδεκάδας. Κακή ψυχολογία. Άντε μετά να τα διορθώσεις τα πράγματα. Παρεπιπτόντως. Λες στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και πώς τότε, στο παλιό ποδόσφαιρο, γινόταν το ίδιο. Πώς τότε μια ομάδα που έχανε 1-2-3 μάτς, έχανε 7 μάτς, 8. Αυτό εθνική, γίνεται πολύ πιο δύσκολα, πιο εύκολα τώρα λοιπόν. Ναι, η Άρφα Εθνική το έχει αυτό, Αντώνη. Εάν δεν πας καλά, όπως μπορείς να κάνεις. Σε παίρνει κάτω βόλτα. Ναι, λοιπόν, αλλάζουν προπονητές, ξέρεις, τα συνηθισμένα και λέω αυτό. Γκρίνια πολύ, ναι. Γκρίνια. Και λέμε κάποια στιγμή ότι αν να μην σε πάρει κάτω βόλτα, να κάνουμε έστω και να πάρουμε ισοπαλία σήμερα. Να σπάσουμε την κακή κακοδαιμονία μας. Ναι, ακριβώς. Υπάρχει. Εγώ έτσι έλεγα, σαν προπονητής της ομάδας, κάναμε μία έτα, 2-3 παιδιά, τελείωσε λέω. Εγώ όταν ξεκίνησα στον Άγιο Νικολάου, είχα 6 ήττες. Τότε στην Τέταρτη Εθνική. 6 συνεχόμενες ήττες. Και λέω στην επόμενη, παιδιά. Και μάλιστα μου λέγανε, πρέπει να κερδίσουμε την αναγέννηση Ιεράπετρας, γιατί έχουμε μία αντιπαλότητα με τον Όφη Ιεράπετρας, όχι την Αγέννηση, τον Όφη Ιεράπετρας, και ας πέσουμε κατηγορία. Λέω, εγώ θέλω να χάσω από τον Όφη Ιεράπετρας και να μείνουμε κατηγορία. Τότε, το 83-84, μετά τον Όφη, που ήμουν και παίκτη στον Άγιο Νικολάου. Λοιπόν, και τι γίνεται. 5 συνεχόμενες ήττες, η τελευταία ήταν από τον Εργοτέλη εδώ, στο γήπεδο του Εργοτέλη. Τους λέω, παιδιά, εγώ δεν έχω μάθει ήττες. Ή κερδίζετε σήμερα, παίζαμε με τον Όφη Ιεράπετρας. Ή κερδίζετε σήμερα ή φεύγω. Κερδίσαμε. Όχι απλώς κερδίσαμε. Άρχισε η ομάδα να κερδίζει και τερματίσαμε το πρωτάθλημα έκτη. Τότε, το 83 με ναι. Ιστορικές ομάδες. Πολλοί το θυμούνται. Εργοτέλη, ΠΟΑ, Χανιά, Αθήνα. Mm-hmm. Αρκετές καλές ομάδες. Άρα λοιπόν, δεν πρέπει να σε πάρει κάτω βόλτα από κάτω. Αλλά δεν είναι και εύκολο, δεν είναι και δύσκολο κάτι τέτοιο να συμβεί. Συμβεί. Φέτος βλέπουμε όμως μια ομάδα τον Όφη να δείχνει χαρακτήρα. Δηλαδή να αποκτά μια ταυτότητα. Να έχει αυτό το πράγμα το ότι είναι δύσκολος αντίπαλος για οποιονδήποτε. Ένας αντίπαλος που δεν τον θέλεις να τον βρεις μπροστά σου γιατί θα σου βάλει δύσκολα όποιο και αν είναι το σκορ στο τέλος. Ό,τι και αν δείξει το ταμπλό στο τέλος του αγώνα. Και αυτό είναι ένα εύσημο νομίζω από τη στιγμή που σε ναι. τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έχει συντελεστεί, γιατί έχουν περάσει μερικοί μήνες μόνο από το τέλος του περσινού πρωταθλήματος. Μα δεν. Και αυτό λάθος. Μία ομάδα όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα, πρέπει να ξέρει το στόχος της. Να βάλει στόχος της. Και πρέπει να ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα. Αν δεν ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα,
θα έχει πρόβλημα. Πρέπει να ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα. Ο προπονητής, Αντώνη μου, μέσα σε, λένε προπονητής πρέπει να κάτσει ένα χρόνο. Τι ένα χρόνο. 2 μήνες πρέπει να κάνει την ομάδα ο προπονητής. 2 μήνες να πάρει τους παίκτες, να έχει ένα καλό τεχνικό αυτό και να κάνει μέσα από 8-10 φιλικά να κάνει την ομάδα που θα είναι αντιπροσωπευτική να μπορέσει στο πρωτάθλημα το ελληνικό. Κατ' εσάς, μετά την περσινή τραυματική εμπειρία που είχε όφησε στο πρωτάθλημα που σώθηκε στα play out, ποιος θα έπρεπε να είναι ο στόχος της ομάδας? Στόχος. Ναι. Ο στόχος μετά από μια χρονιά η οποία ήταν από πλευράς αποτελεσμάτων απογοητευτική και στο τέλος έκλεισε με ανακούφιση. Ο στόχος του Όφη, ήρθα για 2 χρόνια. Για 2 χρόνια είχα έρθει εδώ. Και έχω μείνει εσύ ως δόξα 45 χρόνια. 46. Από το 76, αν βάλουμε, ναι, περίπου 45-46 χρόνια. Βεβαίως. Μισό αιώνα. Λοιπόν, ο στόχος τι είναι? Επανάλαβε άλλη μια φορά την ερώτησή σου. Μετά την περσινή χρονιά, η οποία ήταν από πλευράς αποτελεσμάτων απογοητευτική και πάλι καλά στο τέλος, υπάρχει ένας στεναγμός ανακούφισης που σώθηκε παρτίδα και παρέμεινε στην κατηγορία. Μπράβο. Μετά από αυτή τη χρονιά, ποιος θα πρέπει να είναι ο στόχος? 2 πράγματα. Εγώ δεν θα πάω στο παρελθόν. Το παρελθόν είναι για να το θυμόμαστε, είτε είναι καλό είτε είναι άσχημο. Μα είναι πριν από 2 μήνες, έτσι. Ναι, 3 μήνες. Παραδείγματα. Ναι. Ήταν όταν ξεκίνησε η φετινή προετοιμασία. Ναι. Ο στόχος είναι το Όφη να παραμείνει στην κατηγορία. Ο στόχος του Όφη είναι να είναι 8ος, να είναι 10ος. Στην εποχή μου, ναι. Και δεν αφήνει όμως ουλές σημάδια μια τέτοια χρονιά που πρέπει να τις ξεπεράσεις. Τα προηγούμενα 20 χρόνια, ναι, αφού έφτασε η ομάδα να πέσει και γάμα εθνική. Ναι. Για πολλούς και διαφορούς λόγους. Δεν το συζητάμε. Λέμε για φέτος. Λέμε για φέτος. Ναι. Λοιπόν, πρέπει ο στόχος και ο Νόμπιας περισσότερο και από πλευράς ψυχολογίας έχει πει στους ποδοσφαιριστές του, παιδιά, ξέρετε σε ποια ομάδα παίζετε? Παίζετε σε μια ομάδα που έφτασε και δεύτερη στην Ελλάδα, πήρε ένα κύπελο, είναι μια έδρα καλή, εδώ θα παίρνετε τα χρήματά σας, και εγώ δεν έχασα χρήματα, εδώ θα παίρνετε τα χρήματά σας, αν πήγαιναμε καλά, έχετε ένα κόσμο τρομερό, που και δραχμή να μην έχεις στο τσεπάκι του, θα αφήσει την οικογένειά του νηστική για να πάει να δει τον Όφη, γιατί το λατρεύει τον Όφη. Εγώ τρελάθηκα όταν έρθα στον Όφη. Κοίτα τόσο κόσμο. Είχα παίξει με εδώ με τον Παναθηναϊκό 1-2-2 και τρελάθηκα. Κρεμόντουσαν σε 4 φύλλα. Όπως και επί εποχής μας. Μετά σιγά σιγά άρχισε να αραιώνει ο κόσμος. Ναι, αυτό είναι γενικό φαινόμενο. Ναι, βέβαια. Λοιπόν. Ναι, δεν πάμε λόγω του κορονοϊού και τα προηγούμενα. Ναι, 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 ναι. Γενικά τώρα, λοιπόν, τα γήπεδα δεν αδειάζουν. Ο Όφη, εάν βάλουμε από τότε που γεννήθηκε το ποδόσφαιρο, βάλουμε τις μεγάλες ομάδες, είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, 2 καλύτερες, η ΑΕΚ 3η και ο ΠΑΟΚ από την εποχή του δικιά μου, το 72, που πήρε και το πρώτο κύπελο, ο ΠΑΟΚ, η 4η. Ο 5ος ο Άρης, πρέπει να είναι η 6η ομάδα. Με καταλαβαίνεις τι λέω, έτσι. Ναι, και ιστορικά αυτό απεικονίζεται και στο γενικό. Αυτό απεικονίζεται τώρα, η πρώτη επαρχιακή. Αλλά όχι να λέμε, να είμαστε στην πρώτη εξάδα. Τώρα είναι ωραία στην πρώτη εξάδα. Γιατί θα παίξει και play-off. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, 5 παίζουν οι 4. 4 πρώτοι ήταν play-off. Η εξάδα, αλλά εσείς πιστεύετε ότι ο στόχος πρέπει να είναι, δηλαδή στη φετινή περίοδο μπορούμε με αυτό το δείγμα γραφής, που δεν είναι βέβαιο ασήμαντο. Για να πάμε για πρωτάθλημα, είπαμε καμιά φορά, είναι ουτοπία να λέμε τη λέξη ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα ή θα πάμε το πρωτάθλημα. Ναι, λοιπόν, αυτό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις. Εγώ θυμάμαι, κύριε Γιώργο, και να το πω αυτό, όταν ο Όφη βέβαια δεν αντιμετώπιζε τα προβλήματα φθοράς που αντιμετώπισε στη συνέχεια, πριν το 2000 και την τελευταία χρονιά Ευρώπης, που εσείς γενικά είστε ένας αισιόδοξος χαρακτήρας. Όταν μιλούσατε, μου λέγατε, θέλω Champions League. Να βγει η ομάδα στην τότε βγαίνανε 3 Champions League από το ελληνικό ποδόσφαιρο, πρώτος, δεύτερος, τρίτος ή πρώτα 2 και μετά γίνει τριάδα. Και μου λέτε, μία φορά στα 5 χρόνια Όφη πρέπει να βγαίνει Champions League. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Εκεί πρέπει η διοίκηση να επικεντρωθεί. Δεν βγήκε δεύτερος. Δεν βγήκε τέταρτος, δεν βγήκε πέμπτος. Το 86, ναι, τότε δεν υπήρχαν, ήταν διαφορετικά. Ναι, ναι, δεν είχαμε βγαίνουν πολλές ομάδες. Τώρα βγαίνουν 6 ομάδες. Οι 6 πρώτοι. Δεν βγαίνουν οι 6. Οι 4 ή 6 τώρα. Τώρα ναι. Είμαστε σε κάμψη. Κάπου ναι. Επειδή κάνουμε καλά αποτελέσματα στην Ευρώπη, ειδικά ο Ολυμπιακός και τώρα ο ΠΑΟΚ,
Γιατί το θυμάμαι αυτό έτσι και... Λοιπόν, αυτό λέμε, ότι πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία. Κύριοι, φτιάχνουμε μια ομάδα για να, είναι, να φτάσει μέχρι και την 6η έξι βαθμολογία. Να είναι δηλαδή έκτος, είτε πέμπτος, είτε τέταρτος, είτε τρίτος, και αν μας κάτσει καμιά φορά, να πάμε και πρώτοι. Αυτά τα έχει το ποδόσφαιρο. Λέμε και κάποιες μας κάτω πρωτάθλημα. Έχω ένα παράδειγμα εγώ. Ναι. Έχω ένα παράδειγμα. Τον Άγιο Νικόλαο. Χωρίς να το θέλουμε, μας έκανε στο πρωτάθλημα. Την πρώτη χρονιά του Περιφερειακού. Ναι. Δεν είναι, λέμε ότι πήγαμε για πρωτάθλημα, πήγαμε για παραμονή. Και μας έκανε στο πρωτάθλημα. Η καλή συνεργασία των παιχτών, η καλή συνεργασία του προπονητή με τους παίκτες, με τους παράγοντες, με εκείνα όλα. Αυτά. Και θα πω κάτι, ίσως παρεξηγηθώ. Δεν είναι το ποδόσφαιρο οικογένεια. Και μέσα στις ομάδες δεν είναι οικογένεια. Υπάρχουν οι αντιζηλίες, υπάρχουν οι ζήλιες, υπάρχει εκείνο, υπάρχει τ' άλλο. Βεβαίως. Αν μπορέσει ο προπονητής να καταφέρει να αυτούς τους παίκτες που θα χρησιμοποιεί τους 15-18, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί 30 ποδοσφαιριστές. Δεν είναι δυνατόν 30 ποδοσφαιριστές και να λέμε τώρα κάνει rotation. Τι θα πει κάνει rotation. Εγώ στον αφήνω έπαιξα 33 μάτς το χρόνο. 33 μάτς το χρόνο. Ένα από τραυματισμό δεν έπαιζα. Το είδε και όλα τα παιδιά. Γιατί αντέχαμε περισσότερο τότε. Και μου πει άλλο το ποδοσφαιρό τώρα. Τώρα παίζουν και πιο αργά. Παίζουν γρήγορα με την μπάλα. Πιο αργά παίζουν τώρα. Τώρα. Σε πολλά παιχνίδια που βλέπω, ναι. Σε πολλά παιχνίδια που βλέπω, δεν λέω, αλλά. Ναι, πιο γρήγορα, πιο αργά. Παρότι υπάρχουν παίχτες που είναι τεχνίτες εκείνο και τ' άλλο. Ναι. Γιατί, η σούπα, είδα το χθεσινό μάτς. Και μέχρι η γυναίκα μου λέει, μα αυτοί γιατί γυρίζουν την μπάλα πίσω. Που δεν ξέρει καθόλου ποδόσφαιρο, ούτε έχει πάει στο γήπεδο. Αυτοί γιατί γυρίζουν την μπάλα πίσω και καθυστερούν. Δεν πρέπει να πάνε μπροστά. Άμα γυρίζει σαν τον την μπάλα, γυρίζει, περνάει 5 λεπτά. Κάνει μια βαθιά παλιά, χάνει την μπάλα, την έχει ο αντίπαλο άλλα 5 λεπτά, 10 λεπτά. Πάει, τελείωσε το ημίχρονο. Πόσε φάσει έχει κάνει η αντίπαλη ομάδα, 3. Ασίστ, 1. Στον αέρα, καμία. Ούτε στον αέρα, πάνω από το τέρμα δεν φεύγουν. Σου. Μέτρησαν ποια ομάδα κάνει πάνω από ένα μάτς 5 σουτ. Έξω μεγάλη περιοχή. Αυτό είναι γιατί πάντα το ελληνικό ποδόσφαιρο είχε καλούς σουτέρ. Πλέον δεν έχει καλούς σουτέρ. Δηλαδή ο τελευταίος που θυμάμαι καλούς ήταν ο Καραγκούνης. Παίκτες, τώρα το πάμε αλλού, οι οποίοι να δοκιμάζουν τώρα, τα πόδια τους. Να μην σου πω τώρα και ο Τσάρτας και πολλοί άλλοι. Υπήρχαν ποδοσφαιριστές και υπάρχουν ποδοσφαιριστές. Μήπως στο παρελθόν θα βρούμε πολλούς, δεν το συζητάμε. Ναι. Ένας από τους λόγους που μου αρέσει το γερμανικό ποδόσφαιρο, που μου άρεσε τότε το ποδόσφαιρο της τότε Δυτικής Γερμανίας, ήταν οι σουτάρες που υπήρχαν από μέση και μακρινή απόσταση. Και αυτή τη στιγμή δεν το βλέπουμε. Αλλά επιστρέφοντας πάνω σε, αυτά που λέτε, πάνω στο ποδόσφαιρο, βλέποντας το ελληνικό ποδόσφαιρο, τη φετινή Super League, ποιες είναι οι εντυπώσεις σας? Είναι η εντυπώση των μικροεκπλήξεων. Ότι κάποιες ομάδες κάνουν μικροεκπλήξεις. Με κατάλαβες. Κάποιες ομάδες και είναι φυσιολογικό. Γιατί και ακόμα και ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να έχει να κερδίζει. Δεν μπορεί να έχει να κερδίζει. Από το Λεβαδιακό έχασε. Και έχασε και σε εμάς κυπέλλου. Ναι. Που είναι και νοκάουτ. Όχι, δεν είναι νοκάουτ, έχει επαναληπτικό. Εννοώ νοκάουτ παίζουν. Πώς το λένε. Μέσα έξω. Θα πρέπει τώρα ο Ολυμπιακός να βάλει 2 γκολ. Πού το ξέρεις ότι θα βάλει ο Ολυμπιακός. Θα βάλει ο Ολυμπιακός τώρα 2 γκολ. Μπορεί να χάσει ο Ολυμπιακός 10 ευκαιρίες, 2 πέναρτι κλπ. Και να κατέβει ο Ολυμπιακός, ο Λεβαδιακός να βάλει ένα γκολ για να κερδίσει. Γιατί θα λέμε μετά, αυτή είναι η μορφή του ποδοσφαίρου. Αυτό είναι το ποδοσφαίρο. Να μην είσαι ποτέ σίγουρος ότι θα πετύχεις αυτό που θέλεις, το στόχο σου. Να μην είσαι ποτέ σίγουρος ότι δεν θα πετύχεις το στόχο σου. Σας αρέσει δηλαδή αυτό που βλέπετε φέτος στην πρώτη εθνική κατηγορία? Τις εκπλήξεις ναι. Σαν ποδόσφαιρο όχι. Σαν ποδόσφαιρο. Λίγα πράγματα. Για το δείκτη ποιότητας, ανταγωνισμό. Ναι. Σαν δείκτη ποιότητας. Λίγες ομάδες έχουν ποιότητα. Και όπως και ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλό προπονητή. Και αν δείτε όσα χρόνια είναι ο Ολυμπιακός
γιατί παρακολουθώ το ποδόσφαιρο, δεν το έχω παρατήσει. Mm-hmm. Το έχω παρατήσει μέσα από τα γήπεδα. Έξω από τα γήπεδα το βλέπω. Μέχρι το ταξιμερώματα βλέπετε 5-6 παιχνίδια. Τις αλλαγές που κάνει, ναι, λέω και εγώ, μα πάλι είναι με τη λέξη. Και τυχερός. Οι τρεις αλλαγές του κερδίσαν το μάτς. Πώς γίνεται. Αλλά ξέρει ο άνθρωπος. Ξέρει. Όπως και ο Νίκος Ονόμπια ξέρει. Όπως και ο Νίκος Ονόμπια ξέρει. Και στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είναι καλό προπονητή. Δεν έχει παίχτες ο Παναθηναϊκός. Εκτός ελαχίστων περιπτώσεων. Πέστε μου. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ποιος είναι ο αριστοκράτης παίχτης σε κάθε ομάδα. Έναν. Αριστοκράτη παίχτη. Για τον αρτίστα λέτε. Τον καλύτερο. Με διαφορά. Παλιά υπήρχαν σε κάθε ομάδα 5-6. Αριστοκράτης τώρα λέτε, ας πούμε. Ναι, λέτε εισαγωγικό. Αριστοκράτης. Ο Κούδας, ο Δελικάρης, ο Δωμάζος, ο Παπαϊωάννου, αυτό. Λογικό. Πού είναι. Αυτός ο παίχτης, ο αριστοκράτης, που όλα τα βλέμματα. Εγώ μου άρεσε να βλέπω. Τώρα μου ήρθε αυτή τη στιγμή. Όλα τα βλέμματα πάνε πάνω του. Γιατί την παλιά που είχε παγώ, είχε λεφτά, είχε αμάξια, είχε εκείνο, είχε τ' άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι. Μια περίοδο που υπήρχαν τα είδωλα όμως και αυτό, κύριε Γιώργο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, υπήρχαν σε κάθε τομέα. Δηλαδή ήταν πραγματικά ευλογία τότε να γεννηθείς αστέρι. Πολύ τώρα σωστά. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Πολύ σωστά και στον κινηματογράφο, στο θέατρο, στο ποδόσφαιρο, στο βόλεϊ, στο μπάσκετ, στην κολύμβηση. Παντού. Στο τραγούδι, στον κινηματογράφο, στο θέατρο. Κινηματογράφο. Παντού. Ήταν πραγματικά. Πριν από λίγο λέγαμε. Για τον Τζουλιάνο Αλτζέμα, τον Μοντγκόμερι Γκουντ. Ηθοποιάρες. Γιατί λέγαμε. Καλιφόρνια 2. Εργοδότη σα, αν το μ' αρέσουν τα γουέστερ. Και λέω, πώς δεν μ' αρέσουν τα γουέστερ. Ήταν ο Τζουλιάνο με ένα. Ο Κλιντ Ίστγουντ, ο Γκρέγκορι Πέκ, ο Τζο Γουέι. Λοιπόν. Είναι εποχές-εποχές. Εποχές-εποχές. Το ίδιο και στο ποδόσφαιρο. Δεν λέω ότι δεν έχει εποχές. Υπάρχουν 4 εποχές του χρόνου. Φθινόπωρο, άνοιξη, καλοκαίρι και χειμώνας. Έτσι. Έρχεται κάποια στιγμή και έρχεται ο χειμώνας και λέμε: έχετε χειμώνα, μου όλο βρέχει. Έρχεται η άνοιξη, έχει αλλεργίες. Έρχεται το καλοκαίρι, κάνει πολύ ζέστη. Έρχεται το φθινόπωρο, πέφτουν τα φύλλα. Έτσι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Συγγνώμη, έτσι είμαστε. Αλλά πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις 4 εποχές. Εντάξει, εμείς κλαίμε και πολύ γρήγορα και μετά από ένα τέταρτο όχι, το ξεχνάμε. Λέω καμιά φορά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Γιώργο, και σε λίγο είμαστε και πάλι μαζί για είπαμε να συνεχίσουμε. Είπαμε και άλλα πράγματα που συνήθως στο ποδόσφαιρο δεν λέγονται. Η στρογγυλή θεά επιστρέφει στο Cree Today. Συντονιστείτε διαδικτυακά κάθε Δευτέρα από τις 9 μέχρι τις 11 το βράδυ. Συνεντεύξεις, σχολιασμός και κριτική ματιά των γεγονότων σε όλες τις προεκτάσεις τους. Στρογγυλή θεά. Η διαδικτυακή εκπομπή του Cree Today. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ. Η πρώτη σου επιλογή στην επαγγελματική κατάρτιση έχει ένα όνομα. DP Studies. Επαγγελματικά σεμινάρια στην πληροφορική, στη λογιστική, στα τουριστικά, στο μάρκετινγκ. DP Studies. Επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αίτησή σου και συμβουλευτική στην κοινοφελή εργασία, στα προγράμματα του ΑΕΔ και στα βάουτσερ. DP Studies, η πρώτη σου επιλογή και στις ξένες γλώσσες. Ταχύρυθμα τμήματα πτυχίων εξειδικευμένα για ενήλικες. Ενημερώσου τώρα στο 2810-24-0024 ή στο dpstudies.gr. DP Studies. Εδώ εκπαιδεύονται οι επαγγελματίες. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου.
Νερό Ζαρός. Βραβευμένο στο καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Να πούμε ότι χορηγός για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι το νερό Ζαρός από τις κορφές του Ψιλορίτη στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Δίπλα μας πάντα ο Γιώργος Βλάχος, ο κύριος Γιώργος Βλάχος, με τον οποίο μιλάμε για τον Όφη, για το ποδόσφαιρο. Θα κάνουμε και μία αναδρομή σε λίγο στο παρελθόν. Να ζητήσω, γιατί ως τώρα δεν το έκανα, κύριε Γιώργο, και πρέπει να το κάνω, την άποψή σας για την πορεία του Παναθηναϊκού στο φετινό πρωτάθλημα. Γενικότερα για το φετινό Παναθηναϊκό. Ναι. Δείχνει ότι είναι καλύτερος από πέρσι. Και προσωπικά πιστεύω ότι και με την πάροδο του χρόνου θα γίνει από καλύτερος ακόμα. Έχω εμπιστοσύνη στον προπονητή αυτόν. Έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία. Βεβαίως, πάντα σε αυτές τις ομάδες πρέπει να υπάρχει ένας ηγέτης και δυστυχώς, όπως και στον Παναθηναϊκό, έτσι και στον Όφη, δεν υπάρχουν ηγέτες. Δυστυχώς, τη σημερινή εποχή. Χρειάζεται, είναι απαραίτητη. Εγώ παίξω με το Δωμάζο. Είναι δυνατόν να παίζω εγώ με το Δωμάζο? Και όμως έπαιξα. Και ήταν ηγέτης. Δεν υπάρχουν δηλαδή, λέτε, κάποιοι ποδοσφαιριστές σημεία αναφορά στο φετινό Όφη? Όχι. Δεν είναι ο Μεγιάδο ένας τέτοιος ή ο Τωράλ? Ο προσωπική μου άποψη ότι έχουν με ελάχιστη διαφορά ένας από τον άλλον. Ή ο Βούρος στην άμυνα, μην το προσωποποιήσω μάλλον. Ναι, όχι, δεν το προσωποποιούμε. Θεωρείτε ότι δεν... Ναι. Όταν λέμε ηγέτη, να σας πω τον ηγέτη του Όφη μία από τις εποχές, ο Νίκος Ονόμπιας. Τώρα, έχει Νίκο Ονόμπια Όφη? Τότε... Δεν έχει. Εκ των πραγμάτων είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει τέτοιου ποδοσφαιριστέ. Είναι 2021, γιατί είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο όμως, κύριε Γιώργο. Άμα δεν μπορούμε να του βρούμε, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε και ομάδα. Είναι γεγονός αυτό. Ναι, μεν να είναι η ομάδα του προπονητή, αλλά πρέπει να είναι και ομάδα των ποδοσφαιριστών. Οι ποδοσφαιριστές παίζουν μέσα στο γήπεδο. Αυτοί βάζουν τα γκολ. Αυτοί αποκρούν. Αυτοί γλιτώνουν τον γκολ. Και γενικά στα 95 λεπτά που παίζουμε στο μάτς. Άρα λοιπόν, ναι, πρέπει να έχεις τον καλό τερματοφύλακα που να πιάνει τα άπιαστα. Βεβαίως. Πρέπει να έχεις το καλό center back. Το center back, το center half. Που να είναι καλό στις κεφαλιές. Πρέπει να έχεις ένα αμυντικό half. Και το forward, που πιστεύω, που πιστεύω οι δύο ογκόληθοι όσον αφορά τη θέση του αμυντικού half. Ο πρώτος είναι ο Αριστής ο Καμάρας, ο συμπαίκτης μου, ήταν τρομερός μετά την αλλαγή που έγινε από center back αμυντικό half. Ναι. Και ο άλλος που έπαιξε, θα το θυμηθώ στη δομή, ο Καμάρας, και μετά θα πω μια περίπτωση στον Άγιο Νικόλαο που τον Μπότσαρη τον έβαλα από center back, τον έβαλα αμυντικό half. Πήραμε το πρωτάθλημα, Άντωνη, παίζοντας αμυντικό half ο Μπότσαρης. Λοιπόν, αυτή τώρα η αμυντική χαφ, τη σημερινή εποχή, και να πεις ότι δεν ξέρανε και ποδόσφαιρο, και ποδόσφαιρο ξέρανε και γκολ βάζανε. Παράδειγμα, σου φέρνω ένα αμυντικό χαφ που πρόσφατα τον πήρε ο Γκουαρδιόλα. Είναι ο Ρόντρι. Λοιπόν, να πεις χρειάζεται λεφτά. Μα δεν θα πάμε στο Βελληνικού του Manchester City, θα πάμε στο Βελληνικού του Όφη. Θα πάμε στο Βελληνικού του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν παίχτες καλοί, Αντώνη, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Που πρέπει οι προπονητές να εστιάσουν σε αυτούς και να δούνε ότι αυτός μου κάνει σε αυτή τη θέση. Όπως είπα και εγώ, έκανα σαν προπονητής μια αλλαγή και έβαλα τον Μπότσαρη αμυντικό χαφ, που δεν ήθελε να παίξει. Έτσι και κάποια στιγμή, ένας προπονητής μπορεί να αλλάξει έναν, να το κάνει center back, να το κάνει χαφ και να γίνει ο καλύτερος από όλους. Είναι σχεδόν το ίδιο. Ελάχιστη διαφορά που έχουν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού και το Όφη. Λέτε ότι δεν υπάρχουν πλέον οι ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε ένα ευρύτερο επίπεδο στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ποδοσφαιριστής, βεβαίως, σημαίες δεν υπάρχουν, να το πούμε και αυτό, κύριε Γιώργο. Πλέον. Σημαίες, έχεις δίκιο, γιατί δεν μένουν για πολλά χρόνια. Δεν μένουν για πολλά χρόνια. Ναι, αλλά ένας ποδοσφαιριστής σε ένα χρόνο μπορεί να γίνει η σημαία μιας ομάδος. Σε ένα χρόνο μόνο. Καλά, και σε ένα παιχνίδι.
Έτσι ένα, μπορεί να γίνει, γιατί μπορεί να. Ο Ναμπή έγινε μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Μπράβο, σε ένα παιχνίδι μπορεί να γίνει πάνω από αυτό που είσαι εσύ. Άμα βάλει ένα γκολ και πάρει το πρωτάθλημα. Και πάρει το πρωτάθλημα. Όταν κρίνει ένα στόχο. Ναι, όπως έγινε ο στόχος του Ναμπή τότε που βάλει τον γκολ. Βεβαίως. Το 95. Και έμεινε ο Όφης στην κατηγορία. Εσύ. Λοιπόν. Βεβαίως. Από εκεί γίνονται οι ποδοσφαιριστές, Αντώνη. Και από τα γκολ και από τις αποκρούσεις. Από τις στιγμές. Από τις στιγμές, τις οποίες το ποδόσφαιρο είναι γεμάτο. Από τέτοιες και κάποιες από αυτές γράφουν ιστορία. Τι θα λέγατε να πάμε να δούμε κάποιες φωτογραφίες, να ανατρέξουμε στο παρελθόν, να ανατρέξουμε στη διάρκεια της αγωνιστικής ζωής του Γιώργου του Βλάχου, που ξεκίνησε από θα με κάνεις μικρό παιδί τώρα που σε φέρω. Θα γίνω μικρό παιδάκι, θα βρεθούμε τα παλιά. Είστε πάντα ένας υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος είναι, διατηρεί την νεανικότητά του και πολύ, το σφρίγος των ιδεών του. Εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ πέρα, 1962, εδώ, 14 δείχνω, ετών. Όχι, δείχνω, ναι. Εδώ είμαι 13,5 χρονών. Είναι πρώτη φορά που παίζω με τον Όλυμπο Κερκύρας. Με τον Όλυμπο Κερκύρας. Ναι, έξω από το στάδιο της Κερκύρας, αυτό το μεγάλο που υπάρχει τώρα, είναι στην πόρτα. Εκεί έπαιξα για πρώτη φορά. Στον Όλυμπο Κερκύρας. Εδώ, και δεξιά η Αγία Παρασκευή, εδώ, που είναι ο πρώτος σταθμός. Εδώ μετά το θάνατο του πατέρα μου βρέθηκα στην Αγία Παρασκευή. Έπαιξα από το 62 μέχρι το 67 στον Όλυμπο Κερκύρας. Συνεχόμενα, παρότι το 65 πήγα στην Αγία Παρασκευή. Το 67-68 πήγα στην Αγία Παρασκευή που πήραμε για το πρωτάθλημα. Μάλιστα, έπαιζα χαφ. Είχα βάλει 33 γκολ εγώ και 35 γονιός τότε, που ήταν. Με τον οποίο μετά, Άγιο Ιερόθεο, μετά συνυπήρξατε και στον Παναθηναϊκό. Συμπαίκτες. Όπως και οι μεταγραφές εκείνης της χρονιάς, ήταν και οι καλύτερες του Παναθηναϊκού. Γονιός έδωσε ένα πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό με τα γκολ που έβαζε συνέχεια στα τελευταία λεπτά, επί σειρά αγωνιστικών, έτσι, για αγωνιστικές. Πάντα το γκολ είχε γίνει και σύνθημα αυτό. Το ποδόσφαιρο τελειώνει όταν σφυρίξει το 90 κάτι. Ο διατητής και κάτι. Και κάτι. Πολύ περισσότερο. Αυτό. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, εδώ είναι μια ιστορική φωτογραφία. Γιώργος Βλάχος, στα πράσινα, βέβαια, στην ασπρόμαυρη φωτογραφία. Στα πράσινα. Το 1970, όχι, δεν είναι πράσινο, είναι μπλε. Α, okay. Είναι με τη Ρεάλ, στο βοηθητικά της Ρεάλ Μαδρίτης. Τότε στον Μπερναμπέου που μας φύγει ο Πούσκας και παίξαμε στον Μπερναμπέου και φέραμε το ισοπαλία. Ισοπαλία. Πριν το Γουέμπλεϊ. Που σας βοήθησε αυτό, βεβαίως, στην απόκτηση μιας ευρωπαϊκής νοοτροπίας. Ξένοι προς τα ελληνικά σύνορα. Όταν πας στον Μπερναμπέου και παίζεις με 100.000 κόσμο. Ήταν το πρώτο επίσημο μάτς. Ξυλώνεις. Και μεταγραφές η Ρεάλ Μαδρίτης και φαίνεις μια ισοπαλία. Ξυλώνεις. Όπως και στο δεύτερο μάτς που πήγαμε, φέραμε πάλι ισοπαλία την επόμενη χρονιά. Το τρίτο μάτς το χάσαμε, αλλά εγώ σε αυτό το μάτς δεν έπαιξα. Α, οπότε στα ήτος εκεί πέρα. Χάσαμε 3-0. Εδώ είναι μια φωτογραφία. Πρέπει να το είπε ο Τούμπας, αν δεν κάνω λάθος, από το ρολόι. Όχι, είναι ηλιοφόρος. Είναι ηλιοφόρος. Α, συγγνώμη. Είναι ηλιοφόρος. Και πάλι από το ρολόι, καλά λέτε. Ναι, είναι ηλιοφόρος. Με τη διαφήμιση του ρολογιού, ναι. Πρώτα μου μάτς που έπαιξα στον Παναθηναϊκό. Εκείνη την εποχή. Με το μακρύ μαλλί. Μάλιστα, προχωράμε. Σαν και αυτό που έχω τώρα, ε. Εδώ είναι με τον Κώστα τον Ελευθεράκη. Βλέπω εδώ. Ναι. Είναι που παίζουμε με την αστυνομία πόλεων. Ήμουν ένα διάστημα αστυνομικός, γιατί τότε υπήρχαν και στις ένοπλες δυνάμεις και στην αστυνομία πόλεων. Πρωταθλήματα, βέβαια. Υπήρχαν ποδοσφαιριστές που διεξαγόντουσαν πρωταθλήματα. Και τα πρωταθλήματα τότε του ΣΥΣΜ που λέγανε. Και το είχαμε πάρει και το παγκόσμιο μια φορά. Ναι, ακριβώς. Και εγώ είχα πάει ένα διάστημα στην αστυνομία από το 1974 μέχρι μετά τη μεταπολίτευση. Μέχρι και το 80, οπότε παρατήθηκα και έμεινα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πολύ ωραία, συνεχίζουμε. Εδώ κάποια αποστολή του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Εδώ είναι επιστροφή από την Everton που μας περίμενε στη λεωφόρο 12:01 η ώρα το βράδυ, 30.000 κόσμος, γεμάτο το γήπεδο. Και γεμάτη η λεωφόρη από το αεροδρόμιο, το παλιό αεροδρόμιο, με τα σπίτια να έχουν βγάλει ό,τι πράσινο υπήρχε από τα παράθυρά τους. Μάλιστα. Ανεβήκαμε από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, ανεβήκαμε από το από την Ομόνια, το Σύνταγμα, περάσαμε, όλα τα σπίτια είχαν πράσινα απ' έξω χρώματα.
και πολλοί λέγανε ότι βγάζανε το, από τα τραπέζια, βγάζανε αυτά που παίζανε όταν παίζανε χαρτιά. Τζόχα. Την τζόχα και, και τη δείχνανε. Συνεχίζουμε. Εδώ είναι η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Το 72, την εποχή που ήρθε ο Ντεμέλων και Βερόν στον Παναθηναϊκό. Τέταρτος από αριστερά, δεύτερος από δεξιά. Ο αριστερά ο Βερόν, τελευταίος. Και ο Βλάχος. Και ο Ντεμέλο, εγώ είμαι εδώ. Μια καλή ομάδα του Παναθηναϊκού. Ναι, πάρα πολύ καλή ομάδα. Συνεχίζουμε. Μάλιστα και τα φανελάκια ήταν see-through τότε. Ναι, 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 και συλλεκτικά, ναι. Ναι. Και εδώ. Εδώ είναι με τη Σλόβα Πρατισλάβας. Στη Λεωφόρο. Είσοδο στη Λεωφόρο. Το 3-0. Στο 3-0. Ουσιαστικά από εκεί που ξεκίνησε η πορεία προς το τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών. Στην... Ακριβώς. Στον πρώτο γύρο ήταν με την. Και εδώ είναι πάλι το 3-0 που μπήκε κόσμο μέσα στο γήπεδο. Σε πολύ νεαρή ηλικία βλέπουμε. Ναι, εδώ είμαι 22,5 χρονών. Αλλά μικροδείχνω. 22-23 χρονών. Αλλά ναι. Δείχνεται πολύ πιο μικρό από τα 23 χρόνια τη ηλικία στη φωτογραφία. Ναι, ναι. Μετά το παιχνίδι με τη Σλόβα Μπρατισλάβα. Πάντα με επηρεάζανε και μου λέγανε ο νεαρός Βλάχος. Ε, ναι, βέβαια. Συνεχίζουμε. Εδώ είναι Μπρατισλάβα ή. Όχι, Γκούντισον Πάρκ. Γκούντισον Πάρκ, Λίβερπουλ. Έβερτον Λίβερπουλ, Έβερτον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι. Το 1-1. Το 1-1. Το 1-1. Με τον γκολ που ισοφαρίστηκε στο τέλο ο Παναθηναϊκό. Ναι. Που κατάφερε και κράτησε μέχρι τέλος με το γκολ του Αντωνιάδη με τα εννιάρια, τα πόσα εννιάρια, ναι, έτσι. Τα πέντε εννιάρια. Τα πέντε εννιάρια. Είναι σε αυτό το μάτς, καμιά φορά μιλώντας προπονητικά, είπα ότι αν δεν μας ισοφαρίζανε, δεν θα περνάγαμε την Everton. Μας ισοφαρίσανε 1-1 και παίζοντας σωστά, με πολύ 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 καλή τακτική στο μάτς στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πήραμε το αλυσμόνι του Λίθης 0-0 και περάσαμε στους 4 Ευρώπης. Και την εποχή 4 Ευρώπης τώρα είναι σαν να λέμε τώρα, παίρνεις, έχεις παίξει και τελικό Ευρώπης και τελικό Champions League, τελικό διαπηρετικό, τελικό κλπ. Είναι το μοναδικό παιχνίδι που έδωσε ο Παναθηναϊκός μαζί με τον τελικό με τον Άγιαξ στο Wembley. Με τον Άγιαξ στο Wembley. Ναι, συνεχίζουμε. Εδώ είναι η αναβίωση αυτού του παιχνιδιού που έγινε μετά από 25 χρόνια. Άγιαξ Παναθηναϊκός, αλλά με όλους τους πρωταγωνιστές, εσείς το τρίτος. Ναι, εδώ είναι όλη ακριβώς η ενδεκάδα. Με στην ίδια θέση με εκείνη την ομάδα που έπαιξε στο. Και κέρδισε ο Παναθηναϊκός με ένα γκολ του Δωμάζου. Και κερδίσαμε 0-1 με γκολ του Δωμάζου. Εκεί. Αλλά δεν κερδίσαμε στο Γουέμπλεϊ. Εντάξει, ρεβάς. Στο Γουέμπλεϊ μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει. Γιατί? Μπορούσαμε, χάσαμε και ευκαιρίες. Ναι. Τι δεν πήγε καλά. Είναι μια ευκαιρία που παίρνω την μπάλα. Εγώ κατεβαίνω, φτάνω έξω στη μεγάλη περιοχή και τη δίνω μια ασίστ του αιώνα, θα τη λέγανε τώρα, μια πάσα. Στον Αριστίδη τον Καμάρα. Παρόμοιο γκολ Αριστίδη ο Καμάρας είχε βάλει και με τον Ερυθρό Αστέρα. Είναι στη γωνία του δοκαριού του πρώτου, στη μικρή περιοχή. Μπαίνει, σουτάρει και πάει μπάλα από την άλλη πλευρά στο άλλο δοκάρι. Εάν έκοβε την μπάλα στον Αντωνιάδη, γιατί του είχε βγει ο Στούι, ο μεγαλός θεματοφύλακας εκεί, του είχε βγει, αν έκοβε την μπάλα στον Αντωνιάδη, ο Αντωνιάδης ήταν στη μικρή περιοχή μόνος του. Ούτε offside ούτε τίποτα και θα σοβαρίζαμε ένα και θα είχε διαφορετική κατάληξη το μάτσο. Και θα λέγανε ο Βλάχος έκανε την ασίστ του αιώνα με τα σημερινά δεδομένα. Να στο πάντα καλά. Βλέπουμε αυτή την επενδυτική. Ναι, έκανα καλές πάσες γιατί έπαιζα χαφ. Εδώ ακόμα μια ομάδα του Παναθηναϊκού. Ναι. Εδώ είναι. Τρίτος από αριστερά όρθιος. Ναι. Σχεδόν η ομάδα του Γουέμπλεϊ. Η ίδια ομάδα του Γουέμπλεϊ. Ναι. Συνεχίζουμε. Και εδώ πάλι από το ίδιο παιχνίδι εδώ, του Άγιαξ στον Παλεμάχο. Με το... Στον Τεμέρ είχε δοθεί. Ναι, αλλά ναι. Όταν παίζαμε με τους αντιπάλους μας στο Άγιαξ, είχαν όλοι στομαχάκια. Εντάξει, ναι, είχαν περάσει τα χρόνια. Ναι, βεβαίως. Ήταν πραγματικό αυτό. Ότι ήταν διπλή από εμάς. Ίσως γι' αυτό κερδίσαμε κιόλας. Εδώ είναι ένα μια... εξώφυλλο από το περιοδικό Τριφύλι. Τριφύλι. Είναι στο Καραϊσκάκι. Από τα πρώτα φαίνεται μου μάτς. Από το φωτεινό πίνακα. Α, μάλιστα. Ναι, το φωτεινό πίνακα του Καραϊσκάκη. Βεβαίως. Και γράφει εκεί με το όνομα Βλάχος. Δεν φαίνεται βέβαια καλά. Πολύ ωραία.
Εδώ είναι το περιοδικό πάλι που... Τι συμβαίνει με το Βλάχο, λέει. Τι συνέβαινε τότε με το Βλάχο, κύριε Γιώργο? Ήτανε μια δύσκολη περίοδος της ζωής μου. Μετά το Γουέμπλι, και ενώ είχα παίξει γύρω στα 70 μάτς, με κάλεσε ο Λάκης ο Πετρόπουλος στην Εθνική Αδρών και έπαιζα στην Εθνική Νέων. Έχω παίξει Εθνική Ερασιτεχνών, Εθνική Νέων, Εθνική Ελπίδων και έχω πάει με την Εθνική Ανδρών στο Μεξικό, στο Ακαπούλ, στο Μεξικό, στο ΑΣΔΕΚΑ, όταν παίχτηκε την προηγούμενη χρονιά το καλύτερο παγκόσμιο κύπελλο όλων των εποχών, όπως λένε οι ειδικοί. Λοιπόν, είναι η δεύτερη φορά που δεν με έβαζε συνέχεια ο Μίστερ Πούσκας, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ, εκεί ψηλά που είναι, γιατί αυτός με έβαλε καταρχήν. Και λέγανε τι συμβαίνει με τον Βλάχο, γιατί δεν παίζει ο Βλάχος. Α, αυτό είναι. Οπότε είναι ερώτημα έτσι, γιατί δεν παίζει. Γιατί δεν παίζει ο Βλάχος. Μάλιστα. Αυτό ήταν. Ναι. Εδώ είναι στο Καραϊσκάκι με τον Ντίνο τον Καμπάτο, συμπαίκτη με τον Οικονομόπουλο, με τον Ολυμπιακό. Σε ένα Ολυμπιακό, ένα παιχνίδι. Νομίζω κερδίσαμε 0-1. Μάλιστα. Α, τον Κουλτομάζο. Και ερχόμαστε εδώ τώρα στον Όφι. Εδώ είναι ιστορική χρονιά. Όχι αυτή φωτογραφία. Αυτή είναι με τον Βούκμαν. Εδώ είναι, είναι η δεύτερη χρονιά μετά αυτή. Τέταρτος καθήμενος από τους αριστερούς, ναι. Ναι. Πρώτη φωτογραφία, αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία. Αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία του Όφη στην Αλφα Αθηνική το 1976. Είναι ο Ρέλης, ο Τσαγκαράκης, εγώ, ο Γιαλαμάς, ο Μαράκης, ο Βασιλείου, ο Παμπουλής, ο Καραΐσκος, Παπαδόπουλος, ο Παπαδόπουλος, συγγνώμη, ο Ξομεριτάκης, ο Μπέης και ο Καραΐσκος. Αυτή είναι η πρώτη δεκάδα του Όφη που κατέβηκε στο Όφη. Ναι, και ο Καραΐσκος, καλά λέτε. Ναι. Ναι, το 1976. Μάλιστα. Ακόμα μια ομάδα του Όφη. Με, εδώ είναι μεταγενέστερη. Λεωφόρος, εδώ... συγγνώμη. Ναι, αφού φαίνεται το. Ναι, ο Κολβέρογλου, ο Γεμαμίτης, ο Τασόπουλος. Είναι, εδώ... γύρω, είναι το 82-83. Μιλάμε πλέον για τα χρόνια του επαγγελματισμού. Ναι, βεβαίως. Ναι, γιατί εγώ πρόλαβα τον επαγγελματισμό. Εσείς, βεβαίως. Και ήμουνα και εκπρόσωπος του Όφη στο ΠΖΑΠ. Στο Πανέλληνο Σύνδεμα Αμβεβαίων Ποδοσφαιριστών. Συνεχίζουμε. Και μάλιστα και είχα τιμωρηθεί ένα μήνα από το σχολείο στον κ. Πασπάτη, επειδή ήμουνα εκπρόσωπος του ΠΖΑΠ και δεν πήγαμε την απέξη ομάδα. Μαζί με άλλες ομάδες πήγαμε να παίξουμε στο πρωτάθλημα και κάναμε συμβούλιο στον Μπάτρα στην Παναχαϊκή για το μέλλον των ποδοσφαιριστών. Μάλιστα, μια άλλη πλευρά η οποία είναι εξίσου ενδιαφέρουσα, η συνδικαλιστική. Ναι. Είμαι από τα ιδρυτικά μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβαίων Ποδοσφαιριστών, όπως και είμαι και από τα ιδρυτικά μέλη των προπονητών της Κρήτης, του Παγκριτίου. Πολύ ωραία, συνεχίζουμε εδώ. Με τον Βασίλη Κωνσταντίνο. Με τον Βασίλη Κωνσταντίνο. Οφ Παναθηναϊκού, εδώ στο Ηράκλειο. Ναι. Εδώ είμαι με τον Βασίλη Καραΐσκο και τον Πέτρο τον Πανόπουλο. Με Πανόπουλο και Καραΐσκο βεβαίως. Ναι. Αριστερά. Άγιος Νικόλαος. Και εδώ κρέμασε τα ποδοσφαιρικά μου παπούτσια στον Άγιο Νικόλαο που και φέτος πάει πάρα πολύ καλά και συγχαρητήρια. Με το ένα παλιό παίχτη που είχα εγώ όταν προπονούσα τις ομάδες. Το Σουριά, τον Νίκο, πάει πάρα πολύ καλά. Πήγε και πολύ καλά στο κύπελο και πιστεύω ότι μπορεί να κάνει και την έκπληξη. Στον επαναληπτικό με την αναγέννηση καρδίτσας. Στον επαναληπτικό με την αναγέννηση καρδίτσας. Και εδώ είναι τα τελευταία μου εποχή με το... Με ποιον ήταν? Με τον Άγιο Νικόλαο. Εκεί. Με το... Και ο πρόεδρος, ο αείμνηστος, θα το θυμηθώ στη διαδρομή. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τώρα. Εδώ είναι με το δίδυμο. Λοιπόν, εδώ είμαι με τα... Όταν βοήθησα και εγώ πολύ να... και μπήκε χόρτο στο γήπεδο των Μαλλιών. Στο γήπεδο των Μαλλιών. Εγκαίνια... Εδώ είναι στα Μάλια. Ναι, στα Μάλια. Που για τα εγγένεια. Έφερα τους συμπαίκτες μου το Δωμάζιο για τον Αντωνιάδη. Και βέβαια έγινε και χαλασμός κυρίου με το Δωμάζιο για τον Αντωνιάδη. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Στα εγγένεια του του χορτοτάπητα του κηπέδου των Μαλλιών. Προηγούμενος πρόεδρος ήταν ο γιατρός. Ωραία. Θα το θυμηθώ το όνομα. Πείτε μου. Λοιπόν, θα το θυμηθώ στην διαδρομή λίγο. Λοιπόν. Είδαμε ωραίες φωτογραφίες, ανατρέξαμε στο παρελθόν από τη διάρκεια της αγωνιστικής σας διαδρομής
κυρίως στον Παναθηναϊκό και στον Όφη. Στον Όφη και στον Παναθηναϊκό που πραγματικά ζήσατε πάρα πολύ μεγάλες στιγμές με τον Παναθηναϊκό και στην Ευρώπη, με την πορεία μέχρι το τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1971. Τι σας έχει μείνει περισσότερο από όλη αυτή τη μεγάλη διαδρομή, θέλω να μου πείτε. Βεβαίως είναι εύκολο το παιχνίδι με τον Άγιαξ 2 Ιουνίου 1971. Πέραν αυτού, αν εξαιρέσουμε αυτή την... Η χρονιά του Γουέμπλεϊ. Για μένα είναι τότε το καλύτερο για τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Και είναι λογικό. Αν μπορούσε να φτώσει. Από τον Όφη, από την εξίσου γεμάτη... Όλυμπος Κερκύρας. Από αυτή την ομάδα του Όλυμπο Κερκύρας, εδώ είναι στον Μπερναμπέου, στο ισόπαλο αποτέλεσμα που είχαμε φέρει. Που φοράγαμε πράσινες φανέλες με μαύρα σοτσάκια. Εδώ στον Μπερναμπέου. Είχαμε φέρει το 1-1 στον Μπερναμπέου αυτό. Ναι. Και μετά πήγαμε και παίξαμε με τις NSS στο Κύπελλο Πρωταθλητρίο. Στο Λεξαμβούργο, στο Κύπελλο Πρωταθλητρίο. Εδώ είναι ο Πούσκας. Με τους φιλάθλους. Οπότε συνεχίζουμε και βλέπουμε ένα κολλάζ φωτογραφιών. Ναι. Ξανά. Εδώ είναι, εδώ είναι πανηγυρικό στιγμιότυπο από το παιχνίδι της Λεωφόρου. Εδώ είμαστε Λεωφόρο σε μια ηλικία. Φωτογραφία για τις εφημερίδες. Την επίλεκτη Goodison Park, τον κόλτη. Εδώ το αποκρούμε κεφαλιά στον Goodison Park. Αντώνη, μας πατήσανε. Το μισό γήπεδο ήταν πατημένο και το άλλο μισό ήταν απάτητο. Εδώ είναι η ομάδα του Παναθηναϊκού εκείνης της χρονιάς. Με τα παιδιά όλα, που και πολλά παιδιά βεθύσανε και ο Βίκτορας ο Μητρόπουλος βοήθησε. Και το αναμνηστικό, ναι, το αναμνηστικό του τελικού. Το τελικό. Και ενώ συνεχίζουμε να βλέπουμε τις φωτογραφίες... Εδώ είναι στο Γουέμπλεϊ με τον Άγιαξ, όταν βγαίνουμε για να ξεκινήσει το μάτς. Ναι. Εκφραστικό στιγμιότυπο. Ναι, και εδώ κάτι μου λέει Αριστείς ο Καμάρας. Ναι, κάτι του απαντάτε. Ιστορικές φωτογραφίες. Ιστορικές φωτογραφίες. Και ευχαριστώ το Θεό και τον Άγιο Σπυρίδωνα, μια και κυρίως που είμαι, που μετά από την τραγωδία που έχασα τον πατέρα μου 60 χρονών, βρέθηκα να είμαι τυχερός και να πάω σε μια ομάδα μεγάλη, στην Αγία Παρασκευή πρώτα, που τους ευχαριστώ και το, να είμαι στο Μίμι Μπονάρδο και το βρέθηκα να παίζω με μεγάλους ποδοσφαιριστές και σε μια μεγάλη ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου. Από την θητεία σας στον Όφη, αυτή την 7 ετία που ήταν επίσης γεμάτη, ποια στιγμή ξεχωρίζετε? Το τραυματισμό με τον Ολυμπιακό είναι η στιγμή. Και επίσης, όταν θυμάμαι μία περίπτωση, γιατί ο κόσμος του Όφη είναι απαιτητικός και ειδικά η θύρα 4, και κάποια στιγμή παίζαμε και χάναμε 2-0 στο ημίχρονο. Και αρχίζανε να μας βρίζανε γιατί νομίζανε ότι εμείς δεν κάτσαμε να δεν θα παίζαμε ποδόσφαιρο να κερδίσουμε, αλλά θα το δίναμε στον αντίπαλο. Δεν παίζαμε δυνατά. Ναι. Και τους λέω με την κερκίδα, γιατί συνήθως ήμουν σαν εκπρόσωπος των ποδοσφαιριστών και μίλαγα με την κερκίδα. Και λέω, παιδιά, στον κόσμο, δεν τηρήσω το μάτς, παιδιά. Μα μου λέει, βλάχο, χάνεται και εκείνο και τ' άλλο και αυτά. Στο τέλος, του λέω, σας τα έλεγα στο ημίχρονο, είχαμε κερδίσει 3-2. Ποιον αντίπαλο? Όχι ότι παίζει κάποια ιδιαίτερη σημασία, ναι, αλλά, εν πάση περιπτώσει. Αλφα Εθνική. Πρώτη Εθνική όμως. Ναι, την πρώτη χρονιά ήταν. Την πρώτη χρονιά. Με την Παναχαϊκή. Με την Παναχαϊκή. Ναι, 3-2. Συγγνώμη, όχι 3-2, 5-3. 5-3 με την Παναχαϊκή, χάναμε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, με τον Ήμιστο και τον Δάβουλη. 5-3 κερδίσαμε. Μάλιστα. Και τους έλεγα, τα είδατε μετά. Περιμένα τελείωσε το μάτς. Και όπως είπες, λατρεύω και τους φιλάθλους του Όφη και του Παναθηναϊκού και τους φιλάθλους του Όφη. Τους Παναθηναϊκούς τους λατρεύω ειδικά για ένα ειδικό λόγο. Γιατί με το τώρα τι συμβαίνει με τον Βλάχο, όταν παίξαμε με την ΑΕΚ και δεν έπαιρνα στην ενδεκάδα, όλο το γήπεδο φώναζε Βλάχος, Βλάχος. Επίσης το ίδιο πράγμα και σε ένα νυχτερινό μάτς με μια ομάδα που παίζαμε την Πορτουγκέζε, φωνάζανε Βλάχος, Βλάχος, επειδή με είχε στον πάγκο. Μ' αγαπούσε ο κόσμος του Παναθηναϊκού, τους ευχαριστώ, τους ευγνωμονώ
όπως και τους οπαδούς του και τους φιλάθλους του Όφη. Πέρασα, ήταν ένα πολύ όμορφο ταξίδι, πάρα πολύ όμορφο ταξίδι. Μακάρι τα παιδιά όλου του κόσμου να περάσουν όπως πέρασα εγώ σε αυτό το όμορφο ταξίδι, ειδικά όσο έπαιζα ποδόσφαιρο και όσο ήμουν προπονητής. Και ευχαριστώ πολύ για τις όλες τις ομάδες που πέρασα και σαν προπονητής. Και όπως είπα, στον Άγιο Νικόλαο ήμουνα 3 χρόνια, πήραμε για το πρωτάθλημα, μείναμε και κατηγορίες. Ήμουνα στα Μάλια, ήμουνα στο Όφη Ράπετρας, παραμείναμε στην κατηγορία. Ήμουνα στο Σμύρες, ήμουνα στον Τυπάκι, ήμουνα στα Σίμι, το κύριο Τζόγλου που ανεβήκαμε. Τις κατηγορίες. Τις κατηγορίες. Χρόνο με το χρόνο. Έχετε μια πλούσια διαδρομή στον χώρο του ποδοσφαίρου και βεβαίως είστε... Από μικρό παιδί, το 62 μέχρι και τα 70 μου, ήμουνα μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Τα 14 χρόνια για παραπάνω από 50 χρόνια. Να σας ευχαριστήσω. Πρώτα απ' όλα να σας ευχηθώ, γιατί την προηγούμενη Παρασκευή, τυχαία μάλιστα το έμαθα, κλείσατε 43 χρόνια, είναι η επέτειος. Πάμε για τα πλατινένια, έτσι, για τα 50, με τη σύζυγό σας, την οποία γνωρίζετε στο Ηράκλειο. Να είστε καλά κι εσείς. Κατά λάθος. Κατά λάθος τη γνώρισα και βγήκε καλή. Και βγήκα καλός και βγήκε καλή. Και την ευχαριστώ. Και 43 χρόνια είμαστε μαζί, μου συμπαραστήκατε, συμπαραστέκομαστε, ακόμα 2 παιδιά. Πάνε καλά. Να τα χαίρεστε. Ο ένας ατύχησε λίγο στην καριέρα του, έπαιξε μέχρι γάμα εθνική. Πήγε στον Όφη, αλλά δυστυχώς γίνανε κάποια, είχε κάποιες περιπέτειες από κάποιους ανθρώπους. Ναι. Δεν βαριέσαι, αυτά υπάρχουν μες στο ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε να λέμε... Χρειάζεται να έχεις και την κανονική δόση τύχης. Ούτε ονόματα, ούτε τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εσένα, Αντώνη, μου σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στις εκπομπές σου. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Παπαμαθεάκη, τον πατέρα του, τον αδερφό του που τους γνωρίζω από μικρά παιδιά, τους ξέρω. Και εύχομαι εδώ και τα παιδιά που συνεργάζονται μαζί σας να έχουν πολύ καλύτερες στιγμές από όσες έχουν μέχρι σήμερα. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.